Χωρίς προβλήματα θα κιλά πλέον η καθημερινότητα δημοτών, καθώς μετακινήθηκε το χοντρεμπόριο ψαριών από την οδό Καρτερού στη νέα ηχθιαγορά Ηρακλείου στην περιοχή Μαύρο Σπήλιο, με τον Βασίλη Λαμπρινό να εκφράζει την ικανοποίησή του. Επισκεφτήκαμε την οδό Καρτερού σήμερα μετά την. Που ήταν η πρώτη μέρα που λειτουργεί χωρίς την παρουσία των χοντρεμπόρων, των ηχθιαμπόρων, οι οποίοι μεταφέρονται στην νέα σύγχρονη κατάσταση που υπάρχει στην νέα λαχαναγορά. Και έτσι γίνεται ένα πρόβλημα που εχρόνιζε επί δεκαετίες στην πόλη. Η λειτουργία χονδρικής αγοράς αλλιευμάτων επί της οδού Καρτερού βάζει τίτλους τέλους, προκαλώντας ανακούφιση στους δημότες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονταν εδώ και χρόνια για τον θόρυβο, τη δυσοσμία, αλλά και για τις απαράδεκτες εικόνες ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων από ψάρια. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει αντιληπτό πολύ γρήγορα και από τους δημότες που κατοικούν στη γύρω περιοχή και μέχρι την πλατεία Κορνάρου επάνω. Στους χώρους της νέας ηχθιαγοράς ξεναγήθηκε στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ο Δήμαρχος Ηρακλείου με τους συνεργάτες του, κάνοντας λόγο για έναν οργανωμένο χώρο, ο οποίος στηρεί αυστηρές προδιαγραφές προστασίας της δημόσιας υγείας. Προβήκαμε σε απαραίτητες μελέτες, αδειοδοτήσεις, βρήκαμε τα χρήματα, δημοπρατήσαμε και εκτελέσαμε ένα άρτιο έργο σε συνεργασία πάντα με τους συναρμόδιους συναδέλφους. Χαιρόμαστε γιατί όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές του Δήμου συνεργάστηκαν. Άψογα με τους συλλόγους εμπόρων